Για ακόμα μια φορά αποδείχθηκε ότι οι λεγόμενες συναντήσεις κοινωνικού περιεχομένου μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας και των καταπεριόδους εκπροσώπων του κατοχικού καθεστώτος συμβάλλουν στη σταδιακή διολίσθηση του Κυπριακού από θέματος εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής σε θέμα δικοινοτικής διευθέτησης και παγίωσης της μόνιμης θέσης του που επιδιώκει η Τουρκία, που θέλει να εξισώνει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με τον εκπρόσωπο της κατοχής. Η εξίσωση αυτή φτάνει μέχρι στο σημείο τα επίσημα ανακοινοθέντα των Ηνωμένων Εθνών να αναφέρουν εκ περιτροπής τους Αναστασιάδη και Τατάρ. Από πότε ο Πρόεδρος ενός αναγνωρισμένου κράτους εξισώνεται με τον εκπρόσωπο της κατοχής? Είναι καιρός να σταματήσουν οι ψευδεστήσεις και οι διολισθήσεις προς τις τουρκικές θέσεις. Το Κυπριακό είναι θέμα εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής από την Τουρκία και ως τέτοιο οφείλουμε να το αντιμετωπίζουμε.